Τώρα θα αναλύσουμε την εικόνα του Baphomet εδώ πέρα για να δούμε πόσο πολλοί άνθρωποι έχουν άγνοια πάνω στις υψηλές ενέργειες και στις απόκριφες γνώσεις που κάπως έπρεπε να ντυθούν με ορισμένα πέπλα θα λέγαμε ώστε να ενεργοποιούνται μόνο όταν κάποιος άνθρωπος έχει φτάσει στην ανάλογη συνδυσιακή ανάπτυξη. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι, καθότι είναι προγραμματισμένοι από θρησκείες, από την παραπληροφόρηση, από την πλάνη, από την άγνοια, κοιμισμένοι θα λέγαμε μέσα από το εγώ τους, δεν μπορούν να δουν και να αποκωδικοποιήσουν ούτε τις γραφές, ούτε τις διασκαλίες, ούτε τα σύμβολα και κάονται και μαλώνουν και απορρίπτουν και δέχονται ανάλογα τους προγραμματισμούς και τα εγώ που τους κυριαρχούν. Ποιες διασκαλίες για αυτούς τους κάνει και ποιες διασκαλίες δεν τους κάνουν. Όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται, μαθαίνει τη σύνδεση, τον αποσυμβολισμό, μπαίνει σε μια ουδετερότητα και τότε ανοίγονται οι δρόμοι της φώτισης σε αυτόν. Διάλεξα σήμερα αυτή την εικόνα για να δούμε πόσο πολύ προκατηλημένοι είναι όλοι οι άνθρωποι σχετικά με αυτή την εικόνα και πώς μπορούμε, και το έχουμε ακούσει βέβαια, και πώς μπορούμε εμείς του δικού μας επίπεδου να δώσουμε μια άλλη ερμηνεία και να πούμε στον κόσμο ότι είναι ο καιρός να ξεκινήσει να δέχεται την αλήθεια από όλες τις όψεις της χωρίς να γεμίζει πορώσεις και όλα τα πράγματα που τον αποκόβουν από τη γνώση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και να πούμε ότι ο Μπαφομέτ είναι όλοι εμείς φίλοι μου. Έχουμε πει καιρό τώρα ότι αυτή η καιρή που ζούμε είναι η σεληνιακή άποψη του ανθρώπου, τα σεληνιακά σώματά μας. Ακόμα ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει να δημιουργήσει τα ηλιακά σώματά του. Τώρα είμαστε παιδιά της σελήνης. Τώρα μαθαίνουμε τη σελήνη. Όπως βλέπουμε έχει μαύρα φτερά, άρα τι είναι, ένας εκπεσών άγγελος. Δηλαδή ότι έχουμε πέσει σαν ολικία αυτή, έτσι, μέσα στην πλάνη. Μέσα στην πλάνη τι, των σεληνιακών, θα λέγαμε, φορέων συνείδησης. Που τι είναι, πιο πολύ από το συναίσθημα, που διοικούμαστε, από την πολικότητα, από το αποκομμένο εγώ και τα υπόλοιπα. Αν παρατηρήσουμε, μας δείχνει ότι υπάρχει ανθρώπινο σώμα και υπάρχει και ένα σώμα ζώου. Αυτό μας δείχνει ότι έχει την ζωώδη φύση. Βλέπουμε λοιπόν ακόμα ότι ο άνθρωπος δείται ότι είναι στη μέση, ενώ το κεφάλι του είναι το ζώο όπως και τα πόδια του. Το κεφάλι αντιπροσωπεύει την νόηση, τα πόδια αντιπροσωπεύει το ένστικτο. Στη μέση όμως είναι ο άνθρωπος. Μέσα δηλαδή στην καρδιά του ακόμα έχει μείνει αυτό το βασικό το ανθρώπινο το οποίο έχει. Βλέπουμε ότι έχει στήθος γυναίκας και στην πραγματική απεικόνιση ότι κάτω είναι το πέος σε ανόρθωση του άντρα. Που σημαίνει ότι μέσα από την λίμπητο, τη σεξουαλική δημιουργική ενέργεια μπορούμε να αναπτύξουμε την κουνταλίνη που είναι αυτά τα δύο φίδια που ανεβαίνουν σαν το ερμητικό σύμβολο που κρατάει ο ερμήσιο τρισμέγιστος, το κηρύκιο. Καταλαβαίνουμε επίσης όπως βλέπουμε δύο σελήνες, δηλαδή βλέπουμε δύο φεγγάρια, το ένα φωτεινό και το άλλο σκοτεινό. Είναι μέσα στο συνέστημα της πολικότητας σελήνης αυτό που μπορεί και φαίνεται όλοι που βλέπουμε, το φεγγάρι που φαινόμαστε, που αντιπροσωπεύουν, τα λέγαμε σε εισαγωγικά, τα θετικά συναισθήματα με στην αντίθεση που φέρνει η πολικότητα και το άλλο φεγγάρι είναι τα αρνητικά συναισθήματα της αποκοπής. Επίσης το μαύρο φεγγάρι είναι εκείνος ο εαυτός μας που δεν μπορούμε να δούμε λόγω της πλάνης που έχει ο τράγος στο κεφάλι μας. Πάνω στον τράγο και στο κεφάλι υπάρχει ένα πεντάκτινο αστέρι με την κορυφή προς τα πάνω που σημαίνει τον άνθρωπο προς τα πάνω και ότι πρέπει να αποτυπωθούν οι ενέργειες αυτές για να μπορεί ο άνθρωπος να χειραγωγήσει αυτά τα πέντε άκρα που έχει, έτσι την πεμπτοδιαστατική, θα λέγαμε φύση που αντιπροσωπεύει την πέμπτη άρια φυλή του ανθρώπου και την ψυχική μας, θα λέγαμε, διάσταση την οποία πρέπει να πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η μαύρη σελήνη είναι τα ψυχολογικά μας εγώ. Βλέπετε ότι ο τραγοπόθαρος αυτός άγγελος κάθεται πάνω σε μια πέτρα, όπως βλέπετε από κάτω. Και αυτή η πέτρα είναι η σκοτεινή, είναι θα λέγαμε το Μαλκούτ κατά την Ιερή Καμπαλά, τη μυστική Καμπαλά. Και αυτό το πράγμα σημαίνει ότι πρέπει εμείς να καθίσουμε ανάμεσα στα δύο ουράνια
έτσι και γήινα επίπεδα, και αυτό ζούμε τώρα. Επίσης βλέπουμε ότι είναι και άντρας και γυναίκα, με την έννοια ότι έχει κατασταλάξει και έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τις ενέργειες στην ασενική και τη θηλυκή. Βλέπετε ότι η ασενική ενέργεια ξεκινά από το ένστικτο, στα γεννητικά όργανα. Βλέπετε ότι η θηλυκή ενέργεια την έχει αποτυπώσει πάνω στην καρδιά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούν αυτή την τριαδική ενέργεια, αρτικό και θηλυκό, την ουδετερότητα ή τη γέννηση ή την σεξουαλική ενέργεια των συμπάντων, να τη δούμε από το ένα χέρι το αριστερό που πηγαίνει προς τα κάτω, προς τη σκοτεινή σελήνη. Κοιτάξτε τα τρία δάχτυλα που σημαίνουν αυτές οι τρεις δυνάμεις προς πάνω προς τη σελήνη, την μαύρη σελήνη. Όταν εμείς αυτή την ουδετερότητα δεν τη χρησιμοποιήσουμε σαν γέννηση προς το φως και τη χρησιμοποιούμε σαν γέννηση προς το σκοτάδι. Κοιτάξτε το δεξί χέρι πώς πηγαίνει πάλι με τις τρεις δυνάμεις προς την λευκή σελήνη, στα ανώτερα συναισθήματα που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος μέσα σε μετατροπής. Επίσης, μόλις φύγουμε από το τραγήσιο νου, το εγώ, το ζωώδες δηλαδή διανοητικό, έτσι, που δεν έχει διαφορά από το ένστικτο πολλές φορές, βλέπουμε ότι έχει δύο κέρατα. Αυτά τα δύο κέρατα είναι το ασενικό και είναι και το θηλυκό, με την έννοια της πολικότητας, που και τα δύο σου δίνουν την δύναμη να μπορείς μέσα σου να ανεβάσεις όλες αυτές τις ακτίνες που αρχίζουν και βγαίνουν μετά από το κεφάλι κάθε μοιημένου, με την έννοια το να μπορούν να εκπορεύσεις ορισμένες χορδές, θα λέγαμε, έτσι, μέσα που σου ανοίγουν ορισμένους δρόμους αρνητικού και θετικού μετά από την ανύψωση, έτσι, των ενεργειών πέρα από το δυνητικό, έξω από το κεφάλι, με τις κερατοειδείς, θα λέγαμε, μορφές, τις οποίες δείχνουν πάνω ανάλογα σε πόσες, σε άλλες φωτογραφίες, ανάλογα λοιπόν το πόσο πολύ ένας μοιημένος έχει ανεβρεθεί, έχει αναβαθμιστεί. Το κεντρικό είναι πάλι, φίλοι μου, η ουδετερότητα, που επειδή έχουμε τη γνώση του καλού κεράτου και του κακού κεράτου, βλέπουμε ότι αρχίζει αυτή η τριστυπόστατη δύναμη και ανεβαίνει από το κέντρο της σπονδυλικής, θα λέγαμε, στήλη στο κεφάλι και αρχίζει και βγάζει μια φλόγα μετά. Και αυτή εδώ πέρα η φλόγα είναι η νοητική μας υπόσταση. Είναι ο φλεγόμενος βάτος, θα λέγαμε. Είναι το πνεύμα μας, θα λέγαμε. Είναι ο εθέρας, θα λέγαμε. Είναι όλη η νοητική ουσία που συμβολίζεται σαν φλόγα, έτσι. Και αρχίζει και σου δίνει μετά την έννοια ότι μέσω αυτού του πράγματος θα πας στα επόμενα επίπεδα να μάθεις τα ηλιακά σου σώματα για όποιον τα καταφέρει. Και μας δείχνει ακριβώς την υπόσταση, έτσι, του ανθρώπου. Επίσης εκεί πέρα είναι η λύση. Η λύση βλέπει ότι είναι η λευκή σελήνη για τον άνθρωπο, λοιπόν, της εποχής μας. Για τον άνθρωπο της εποχής μας είναι η λευκή σελήνη. Έτσι λοιπόν αυτή η φωτογραφία στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου, μα καθόλου δαιμονική, δεν είναι καθόλου αρνητική, όμως κοιτάξτε πόσο πολύ οι άνθρωποι έχουν παραπληροφόρηση, γιατί ζουν στην άγνοια και δεν είναι έτοιμοι, έτσι, να δεχτούν, παραπέζουν τα προγράμματα αυτούς που τους έχουν προγραμματίσει. Αυτά για την εικόνα του Μπαφομέτ. Ειρήνη σε όλους.